Σκάφος που πλέει προς το άγνωστο και ταυτόχρονα ξεσπάει θύελλα και βυθίζεται, θυμίζει σήμερα η τουρκική λίρα, καθώς η συναλλαγματική της ισοτιμία έσπασε νέο ρεκόρ και καταποντίστηκε κάτω από την τιμή των 30, δηλαδή ένα αμερικανικό δολάριο ισούται πλέον με περισσότερες από 30 τουρκικές λίρες, δημιουργώντας έτσι ασφιχτική πίεση στην τουρκική οικονομία, που δεν έχει άλλα όπλα πια στη φαρέτρα της για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που επιφέρει αυτή η κρίση, αφού πρόσφατα η τουρκική κεντρική τράπεζα ανέβασε στα ύψη τα επιτόκια. Βρισκόμαστε δηλαδή πάρα πολύ κοντά σε μια ολοκληρωτική κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Τουρκίας, που παρότι διαθέτει και μεγάλο πρωτογενή τομέα, αλλά και πολλές ενεργές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, αδυνατεί να σταθεροποιήσει την οικονομία της. Οι λόγοι αυτής της τεράστιας πτώσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, που καταστρέφει την τουρκική κοινωνία, μπορεί να είναι πολλοί, και μάλιστα κάποιοι σχολιαστές αναφέρουν ότι ίσως να είναι και ένα χτύπημα της Δύσης για τη φιλική στάση που τηρεί η Τουρκία με τη Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε πλέον για μια μη αναστρέψιμη κατάσταση του ασθενούς, που το μόνο που περιμένει πια είναι η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του. Δύσκολη κατάσταση για την τουρκική οικονομία και πιο δύσκολη για τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν, που βλέπει τη χώρα του να καταποντίζεται στον κοιάδα των πτωχευμένων χωρών.